αποθέωση γνώρισαν τα δύο νέα μεταγραφικά αποκτήματα του Άρη στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Ένθερμοι οπαδοί των Κίτρινων έσπευσαν να υποδεχτούν τον Αργεντινό επιθετικό Αλεχάνδρο Ντελόρτε και τον Ουρουγανό αμυντικό Αλεχάνδρο Λέμπο, οι οποίοι σαστισμένοι απολάμβαναν τις εκδηλώσεις λατρείας των φίλων του Άρη. Είναι πολύ ευτυχής με την υποδοχή και με τον ερχομό του στην Ελλάδα. Δεν περίμενε τόσο κόσμο τέτοια ώρα να τον υποδεχθεί και πιστεύω ότι θα εκπληρώσει τις επιθυμίες των οπαδών του Άρη για μια πολύ καλή πορεία στο πρωτάθλημα και στο UEFA. Είναι πολύ ευτυχής με την υποδοχή, κάτι που του δείχνει πως ήρθε σε μια μεγάλη ομάδα και πιστεύει ότι όλοι μαζί θα βοηθήσουμε την ομάδα να πετύχει τους στόχους. Αφότεροι αισιοδοξούν για μια επιτυχημένη χρονιά με τη φανέλα του Άρη. Y después tratar de dejar todo en cada partido. Το μόνο που μπορεί να υποσχεθεί είναι δουλειά και σίγουρα θέλει να δώσει τα πάντα για αυτόν τον κόσμο του Άρη και για την ομάδα. Σε κάθε παιχνίδι να είμαστε καλύτεροι. Ξέρω ότι είναι μια μεγάλη ομάδα, ένα μεγάλο κόσμο. Γνωρίζει την περσινή πορεία του Άρη που απέκλεισε τη Σαραγώσα και μπήκε στους ομίλους. Πιστεύει ότι είναι μια ομάδα που είναι γεννημένη για μεγάλα πράγματα. Ο Αλεχάνδρο Ντελόρτε θα βρει στον Άρη ένα παλιό γνώριμο, τον Ρομπέρτο Μπατιόν, με τον οποίο υπήρξαν συμπαίκτες στην Αργεντίνο Juniors. Χαρακτηριστικό δείγμα της συνεργασίας τους ήταν τα 3 γκολ της Αργεντίνο Juniors επί της Boca Juniors το 2007. Η ομάδα τους είχε επικρατήσει 3-2, με τον Ντελόρτε να πετυχαίνει το πρώτο γκολ ύστερα από ασίστ του Μπατιόν, ενώ ο Μπατιόν πέτυχε τα άλλα δύο τέρματα με τον Ντελόρτε να δίνει τις ασίστ. Έπαιξαν μαζί φέτος στην Αργεντίνο, αλλά πιστεύει, ξέρει ο ένας το παιχνίδι του άλλου. Πιστεύει ότι και με την προσθήκη του Λέμπο, αυτοί οι τρεις θα δώσουν μια μεγάλη βοήθεια στον Άρη και θα βοηθήσουν την ομάδα να πετύχει αυτά που πραγματικά ονειρεύονται αυτοί που τους έφεραν εδώ. Υπόχρονη υποδοχή επιφύλαξαν οι φίλαθλοι του Άρη στο Ρομπέρτο Μπατιόν. Ο Αργεντινός Μέσος, ένα από τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα των Κίτρινων, τα είχε χαμένα και δεν έκρυψε τη χαρά του για την εμπειρία που έζησε. Είναι η πρώτη φορά και θέλει να πιστεύει ότι θα ξεπληρώσει την υποδοχή αυτή που του κάνουν και την εμπιστοσύνη του ανθρώπου του Άρη με την πρώτη θέση στο πρωτάθλημα. Ο νέος ποδοσφαιριστής των Κίτρινων δήλωσε έτοιμος να μπει σε κανονικό ρυθμό προπονήσεων, αφού μέχρι πρόσφατα είχε αγωνιστικές υποχρεώσεις με την Αργεντίνος Juniors. Sí, estoy cuando lo decida el entrenador, estoy dispuesto a ya empezar a entrenar. Είχε μια εβδομάδα διακοπές μόνο είχε, ενώ αγωνιζόταν πριν μια εβδομάδα και τώρα θα αρχίσει κανονικά να μπει στο ρυθμό προετοιμασίας και προπονήσεων. Ο 26χρονος ποδοσφαιριστής γνωρίζει αρκετά πράγματα για τη νέα του ομάδα, αφού φρόντισε να ενημερωθεί από τους συμπατριώτες του Ισμαήλ Μπλάνκο της ΑΕΚ και Σεμπαστιάν Καρσία του Ηρακλή. Η ΠΑΕ Άρης ανακοίνωσε επίσημα την έναρξη της συνεργασίας της με τον Κίκη Ερνάντεθ, που θα διαδεχτεί τον Ντούσαν Μπάγεβιτς. Ο Ισπανός προπονητής πέρασε από τον πάγκο του Άρη τη σεζόν 2006-2007, έχοντας απολογισμό 8 νίκες, 2 ισοπαλίες και 3 ήττες σε 13 παιχνίδια πρωταθλήματος. Ο 50χρονος προπονητής θα επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο, όποτε και θα παρουσιαστεί επίσημα από τη διοίκηση της ομάδας.